Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα για τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους υποψηφίους που είχε τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιό του. Συγκεκριμένα δηλώσει εναντίον του Κυριακού Μητσοτάκη με αφορμή το θέμα της Ροδόπης έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά συνάντησα, είπε, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό προκειμένου να του εκφράσω την έντονη ανησυχία μου για τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να εργαλειοποιήσει στην προεκλογική αρένα το ευαίσθητο ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Εγείρεται μείζον ζήτημα θεσμικό αλλά και εθνικό και συνεχίζει πως δεν διστάζει και τώρα να εργαλειοποιήσει την ΑΕΠ στον προεκλογικό αγώνα. Αυτό είναι απαράδεκτο άθλιο και εθνικά επιζήμιο. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τον ομό εκβιασμό και τη στοχοποίηση. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και ιδίω η τουρκική επιρροή εκεί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με στοχοποίηση ούτε με διχασμό. Κλείνοντα, απευθύνθηκε και μίλησε για ένα θέμα που ξεπερνά το θέμα τη Θράκη. Όπω τόνισε, οι δηλώσει τη κυρία Μπακογιάννη μπροστά στη μουσουλμανική μειονότητα, αυτό ο ομό εκβιασμό δεν είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τη μειονότητα. Έγιναν εσκεμμένα μπροστά στις κάμερες για να πάει σε κάθε σπίτι, σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε κοινωνική ομάδα.